Αχ, αδελφοί μου, στους καιρούς αυτούς θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών και θα υπάρξει θλίψης πολλή, επιθέσεις εθνών, μεταναστεύσεις λαών, ακαταστασία μεγάλη, σπατάλη, αμέλεια, αδιαφορία δια την σωτηρία της ψυχής. Όλοι περίπου οι άνθρωποι θα είναι πρόθυμοι να τρέχουν στα τραπέζα, στους χορούς, στα γλέντια, θα τρέχουν να απολαμβάνουν τα γήινα αγαθά. Οι άνθρωποι θα είναι φιλόνικοι, θα είναι πολύ οκνηροί, θα είναι εις τα χριστιανικά τους καθήκοντα οκνηροί εις υπερθετικών βαθμών, θα είναι πρόθυμοι να κατακρίνουν τους άλλους ανθρώπους. Απιστία, μίσος, έχθρα, φθόνος, φιλονικία θα κατέχουν την πρώτη θέση στη ζωή των ανθρώπων. Ας σταθούμε με φόβον Θεού και ας είμεθα προσεκτικοί εις την εκπλήρωση των θρησκευτικών μας καθηκόντων, τηρούντες όλα στα σαρετάς. Ας φροντίσουμε να γεμίσουμε τα αγγεία μας με έλεον, εφόσον η ψυχή μας ευρίσκεται στο σώμα. Πρέπει να φέγγει η λαμπάδα μας, πρέπει να είναι αναμένη σε όλη μας τη ζωή, να είναι αναμένη προτού κλείσουν τα μάτια μας, συνεχώς να είναι αναμένη η λαμπάδα μας. Τα αγγεία είναι εδυνάμεις της ψυχής που δέχονται τα σαρετάς. Το δε έλεον που πρέπει να ρίπτωμεν εις τα αγγεία είναι η πρακτική εφαρμογή όλων των αρετών. Η λαμπάδα που φέγγει συμβολίζει τον νου, ο οποίος μπορεί να δεχθεί την θείαν χάρη. Η ψυχή που θα γίνει φωτοφόρος θα εισέλθει μαζί με τον Ιησούν Χριστόν εις την Βασιλεία των Ουρανών. Το επαναλαμβάνω αυτό. Η ψυχή που θα έχει αναμένει τη λαμπάδα, όπως σε πέντε παθαίνει, θα εισέλθει μετά του Ιησού Χριστού εις την Βασιλεία των Ουρανών. Κύριε, συγχώρησόν διόσα ήματον. Επίσης, πρέπει να βλέπεις ως Αγίους όλους τους άλλους. Και μόνον τον εαυτόν σου, μόνον τον εαυτόν σου θα βλέπεις αμαρτωλόν και κατώτερον από όλους. Άσχετα αν οι άλλοι άνθρωποι μπορεί να είναι αμαρτωλοί, δεν έχουμε δικαίωμα να τους βλέπουμε εμείς ως αμαρτωλούς. Δεν έχουμε δικαίωμα να τους κρίνουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε εις βάρος εναντίον ενός αμαρτωλού. Μόνον τον εαυτό μας θα βλέπουμε αμαρτωλών και κατώτερων από όλους. Ο άνθρωπος πρέπει να ομιλεί όταν πρέπει. Να ομιλεί όσον πρέπει και να ομιλεί όπως πρέπει. Ο φοβερότερος εχθρός του διαβόλου δεν είναι άλλος, είναι η ταπείνωση. Ας ακούσουμε και τον Κύριόν μας ότι οι δαίμονες αποδιώκονται με την προσευχή και την νηστεία. Εάν θα μας φέρει λογισμούς ατόπους στην πνευματική μας εργασία ή ότι άλλο εναντίον της σωτηρίας της ψυχής μας, πρέπει να τον αντιπολεμόμεν με την σωτήριον προσευχή εσωτερικώς μέσα στο νου μας, με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Υπεραγία Θεοτόκε βοήθημε. Και πάντοτε η ψυχή μας να διψά
την γνώση της αληθείας, να διψά την συγχώρεση των αμαρτιών, να διψά την ειρήνη της συνειδήσεως, να διψά την χαρά την ουράνιον. Η πιο ομορφότερη δίψα είναι η ένωση μετά του Ιησού Χριστού. Να διψά την θείαν κοινωνία, να διψά την απόκτηση των αρετών, να διψά πότε θα φτάσει το γρηγορότερο εις την ουράνιον βασιλεία, πότε το γρηγορότερο θα απαλλαγεί από τη ματαιότητα του παρόντος κόσμου, πότε θα απαλλαγεί από τους πόνους, από τις τύψεις, από τα βάσανα, από την κακία που βάζει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Πότε θα γίνουμε ελεύθεροι, πότε θα αποδεσμευτούμε από τα πάθη μας. Και τελικά να διψάει η ψυχή μας τη χαρά την αιώνιον. Να διψά την ένωσή μας μετά του Θεού, για να ζήσουμε αιωνίως μαζί με τους Αγίους. Διότι πόσος είναι ο καιρός που θα ζήσουμε εδώ επάνω εις την γη,